Άφια για να ετοιμαστούμε, για να σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου και να συμμετέχουμε στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Θα διαβάσουμε λοιπόν λίγα εδάφια από τη σελίδα 1015. Είναι από το ΙΑ κεφάλαιο και το 23 εδάφιο. 1015 ΙΑ 23. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνον το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, λέγει ο Απόστολος Παύλος που τον δίδαξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Αραβία 3 χρόνια ο Κύριος. Ξαναδιαβάζω 23 εδάφιο. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνον το οποίον και παρέδωκα σε εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς ετινικτή καθήν παρεδίδετο, έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε στην ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον αφού εδείπνησε, λέγον, τούτο το ποτήριον είναι καινή διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε ο σάκης πίνεται εις την ανάμνησή μου. Διότι ο σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Όταν τρώγεται και πίνεται το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού, τότε καταγγέλλομαι με το έργο αυτό να πίνουμε και να τρώμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, καταγγέλουμε το θάνατο του Κυρίου, ότι αδίκως απέθανε ο αναμάρτητος, αλλά πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Όποιος όμως τρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώει και πίνει κατάκρισιν σε αυτόν, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Διότι αν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν θέλομεν κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, δια να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Ώστε αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε, δια να φάγετε, περιμένετε αλλήλους. Εάν δε τις πεινά, ας τρώγει στην οικίαν αυτού, δια να μην συνέρχεστε προς κατάκριση. Τα δε λοιπά, όταν έλθω, θέλω διατάξη. Φοβερό και συγκλονιστικό, αδελφοί αγαπητοί, να παίρνουμε τον άρτον αυτόν, να προσευχόμεθα, να τον ευλογήσει ο Θεός εις κοινωνίαν του σώματος του Χριστού και να παίρνουμε το ποτήριον, να προσευχόμεθα, να το ευλογήσει ο Κύριος εις κοινωνία του αίματος του Χριστού, καθώς ο μετέχων, ο τρώγων και ο πίνων γίνεται κοινωνός του σώματος του Ιησού Χριστού και κατά αυτόν τον τρόπο καταγγέλει. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, τρώγοντες και πίνοντες, αλλά αξίως προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Μόνο τότε καταγγέλουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε αδίκως, ο αναμάρτητος, αλλά παρέδωκε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως για τη σωτηρία τη δική μας. Το πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Αλλά πιστεύουμε ακόμη περισσότερο ότι ο Ιησούς, τον Ιησού Χριστό ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη μέρα σε 3 δωδεκάωρα για τη δικαίωσή μας. Και έτσι τρώγοντες και πίνοντες το σώμα και το αίμα του Χριστού λογιζόμεθα δίκαιοι ενώπιον του Θεού και απολαμβάνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού όχι εκ των έργων αλλά δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν
όλοι μας απολαμβάνουμε δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού την παρουσία του Θεού μέσα στην Εκκλησία που είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, μόνο αν είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας, αλλά και κάθε ένας από μας, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν γνωρίζετε ότι είστε οίκος Θεού και το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας, μόνο αν είστε στήλος και δρέωμα της αληθείας. Τότε μόνο είστε οίκος Θεού. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, θα μετανοήσουμε, θα εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας όλοι, θα ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας, θα ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, να μας αποκαλύψει τα μέλλοντα και αγιασμένοι, εύχριστοι εις το Δεσπότη μας, ετοιμασμένοι εις πανέργων αγαθών, θα συμμετάσχουμε προς ευλογία και ουχή προς κατάκριση στην κοινωνία αυτή του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Ας σηκωθούμε τώρα και ας έρθουν οι πρεσβύτεροι. Αδέλφια μας.